Πολύ πολύ καλησπέρα σας από το κλειστό του Σπάρτακου. 7η αγωνιστική στον δεύτερο όμιλο της Evolution. Με τον αίτητο Βλαστιακό υποδέχεται τους Young Bowlers. Το 6-0 ο Βλαστιακός, το 3-3. Οι πράσινοι γεννιάζουν απόψε νέες εμφανίσεις. Αναμένεται να δούμε αν θα αποδεχτούν Βούρικες. Δεν είναι με το μέρος τους οι πιθανότητες, παρότι ο Βλαστιακός έχει κατέβει λίψος και άλλη μια φορά. Αυτός είναι το αγώνα, αλλά το πρώτο καλάθι του αγώνα το πετυχαίνουν οι φιλοξενούμενοι με τρίποντο του Ζορμπάνο. Ζορμπάνος Ανδρεάδης, Μουζάκης, ο Αργυρόπουλος. Ενώ έγινε 0-5 τώρα από ασίστ του Ζορμπάνου και καλάθι του Ανδρεάδη. Είχαν υπόξει κίνημα για τους Young Bowlers. Ο παίκτης που δεν είπα είναι το νούμερο 62 Ράφης. Πιέζει ο Ζορμπάνος που έχει μπει αφηνιασμένος στο μάτς ως συνήθως. Θα πω γιατί το συνηθίζει η αλήθεια είναι. Να ξεκινά βγάζοντας πάρα πολύ ενέργεια ο Παναγιώτης. Ανδρεάδης για τρεις, μπάλα στο σίδερο, ριμπάουντ για τον Βλαστιακό που έχει ξεκινήσει το ματς με τις Τυροπόλεις Σωτηρίου, Τροχαλιά, Αβαγιάν και τον Λόλα. Βλαστιακός που αγνοεί τη λέξη ήττα από πέρσι. Αυτή είναι το μάτς με τους Γκραφάδερ. Καθηγητής της Pessimist Development κόντρα στον Αριστεό. Και δεύτερα ακόμα για τους μπλε. Ο Αβαγιάν πέταξε την μπάλα προλαβαίνοντας τον χρόνο, αλλά ωραία αυτή η μαύρο-πράσινη εμφάνιση. Ο Μουζάκης δημιουργεί το ρήγμα και σκοράρει 0-7. Αν το μάτς συνεχιστεί έτσι δεν θα αργήσει ο Βλαστιακός να καλέσει time out. Χαλιάς μάζει την τρίπλα στο συστήριο, μα το βρήκε τον Τυροπόλη. Αναστάζει το κεντρό με τον Αβαγιάν, αλλαγές στα screen. Συστήριο για φάουλ. Οι οποίοι, αν δεν κάνω λάθος, για πρώτη φορά στην ιστορία τους προέρχονται από τρεις διαδοχικές ήττες σε πρωτάθλημα και κύπελλο. Το τελευταίο τους μάτς ήταν αυτό κοντρα στο Black Mamba στην Μπασκετάκι Αρένα και το φτάσαμε 64 του Μπασκετάκι Κάπ, εκεί όπου το έργο τους δεν ήταν καθόλου εύκολο και έγινε ακόμα δυσκολότερο καθώς είχαν βρεθεί σε πολύ κακή επιθετικά βραδιά. Πρώτος πόντος στο παιχνίδι για τον Βλαστιακό διαχειρίζει τον Τυροπόλη, ο οποίος πιέζει ασφυκτικά τον Μουζάκη που παίρνει το πορτοφόλι και βάζει την μπάλα στο καλάθι. Ρωτήσει τους παίκτες του Βλαστιακού να μην σκάνουν την μπάλα μετά το καλάθι. Τυροπόλη συνεχίζει να πιέζει, ξέφυγε αυτή τη φορά. Με τον Σουριώδη Αβαγιάν. Με πάδα κατεβαίνει σήμερα ο Βλαστιακός που έχει εκτός από τους πενταδάτους τον Γεροντάκη και τον Τσιγκάκο στο απόψινο του ρόστερ. Πολλές και σημαντικές οι απουσίες, αλλά ο Βλαστιακός έχει δείξει ότι αγαπησέρχεται. Πάνω και στο close out. Παναγιώτη.
Παλό αναβαθμίστηκε σε αντιαθλητικό τελικά. Είμαι σίγουρος αν το κάνει ο Σωτηρίου. Το λέει τώρα με τον ρεφερί. Παραμένει πάνω στην χέρια του Ράπτη. Ανδρεάδη στην baseline. Κάνει λάθος, αλλά ο Σωτηρίου δεν ολοκληρώνει το πιάτσιμο. 9 δευτερόλεπτα ακόμη. Στην επίθεση των Young Bowlers, για τους οποίους μια νίκη στο μοψινό μάτς θα ήταν υπερπολίτιμη. Θα κάνουμε και δώρο στην νέα τριποδοκρατία που ισοβαθμίσει την κορυφή παρέα με τον Βλαστιακό στο 6-0. Μαζέψε στο κύριο, Βαγγέν μαζεύει. Αλλά θα σίγουρα και για την Τυροπόλη για να οργανώσει. Τυροπόλη, split από τα αριστερά. Κατάφερε να ευστοχίσει, πήρε το rebound. Κάνει και ένα στραβοπατάκι. Συνεχίζει όμως. Να μην είναι κάτι σοβαρό. Δεν ήταν ως τώρα λότιο εκεί στον πάγκο. Αλιάς μετά τη φάση με φάουλ ο Αργυρόπουλος. Καλό φάουλ. Δύο φάουλ για κάθε ομάδα πλέον. Πρώτη αλλαγή με τον Αργυρόπουλο να δίνει τη θέση του στον Θεαμίδη. Δεν ξέρω αν φορτώθηκε με δεύτερο φάουλ. Και πάει για αυτό στον παγκό. Λόλας από μακριά δεν είναι στο κύρ. Πάμε του Τζορμπάνου. Μουζάκης. Τζορμπάνου στην αυγή από την επιλογή. Ρεάδης για τρεις. Σωτηρίου. Αγκιάν αφήνει με χαντόφ τον Τροχαλιά. Τώρα παίρνει την μπάλα ψηλός. Θα του πάρει και το καλάθι. Μπολές δεν έχουν κάποιο κορμί να τον αντιμετωπίσει. Αν ο Βαγκιάν πάρει την μπάλα σε αυτό το σημείο. Καλή νύχτα. 5-7. Για τα μαθηματά του Θεανίδης κυμμένος για 3. Ευστοχή ο Βασίλης. Και κάνει το 5-10. Πάρα πολύ σημαντικό για τους Bowlers να είναι πάνω από το 30% το περιφερειακό τους ποσοστό. Άσπασαν στο μάτς με το Black Mamba. Μια ομάδα όμως μεγαλύτερης κατηγορίας. Επίδεση για την ομάδα του Στεφανάκου, ο οποίος πάντα όρθιος στην άκρη του πάγκου. Είναι οδηγίες. Δεν θα αρχίσει να περάσει το μάτς και αυτός και ο αρχισκόρερ που ακούει το όνομα Γιώργος Κολυβάκης. Ανδρεάδης για 2. 5-12. Αν τους 4 πόντους ο Ανδρεάδης έκανε λάθος. Χαλιάς για την απάντηση, προφυνολώντας την μπάλα για τον αρχηγό Γεροντάκη. Έφυγε με το λάθος. Θεανίδης, φίλος τον Μουζάκη. Κύλησε το πρώτο πεντάλεπτο του αγώνα. Οι Bowlers είναι καλύτεροι για την ώρα. Εδώ η επιλογή του Μουζάκη όμως δεν ήταν ιδανική. Και εδώ έχει ξανά την επίθεση. Αντόφος του Κυρίου που είναι πολύ σημαντικό από μακριά. Θα πάει σε δύσκολη γωνία και θα στοχίσει με το αριστερό drive. Ζάκης. Ρεάδης.
τέντρα σου τελικά ήταν. Για τον Φιανίδη. Ο Μπάνος πολύ καλή σταυρωθή. Μέβη και έξι με το φάουλ ανάμεσα από δύο. Ο Μπάνος πέπεσε λίγο άτσα αλλαγή, αλλά θα σηκωθεί. Πάει στη γραμμή για δεύτερη φορά. Πράγματι, οι πρώτες δύο αλλαγές των Μπόλερς είναι ο Στεφανάκος και ο Πολυβάκης. Ο Ζάκης και Ράπτης στον πάγκο, ενώ στην άλλη πλευρά ο Αβαγιάν. Έδωσε τη θέση του στον Τυροπόλη που επιστρέφει ευτυχώς για τον Βλαστιακό, δυστυχώς για τους Μπόλερς. Από την πλευρά τους με 10 παίκτες στο ρόστερ τους απόψε, μαζεμένοι ως συνήθως. Έχει έρθει και ο πρόσφατα τραυματίας Νταγί, που ακόμη δεν είναι σε θέση να αγωνιστεί. Να μην πει αποκοστίζει τη ρακέτα για τους πράσινους. Κόβει την πάσα του Τροφαλιά πριν η παλαφτάση στον Λόλα. 3,5 λεπτά ακόμη στο περίοδο, οι Μπόλερς συνεχίζουν να ελέγχουν την κατάσταση. Ανάκος, ο Λιβάκης για 3, έρχεται από τον πάγκο, αλλά στοχή στην πρώτη του προσπάθεια. Πολύ τώρα. Λόλα έβαλε το 3. Κλέβει κι άλλη μπάλα, είναι απίστευτο αυτά που κάνει στο ξεκίνημα. Ο Ζορμπάνος το μάτια σε εδώ, λάθος Παναγιώτη. Μεροντάκι απέναντι για τον Λόλα, ποιος θα επιτεθεί απέναντι στον Θεανίδη και θα τον νικήσει για το 7-13. Στην επιλογή στο δύο Λιβάκης τώρα. Το οποίο είχε αναλάβει ο Τροχαλιάς. Μάζει τρίποντο. Καλό ήταν, αλλά δεν το κάνει το χατήρι. Στο Σωτηρίου να καταστήσουν άμυνα οι Μπόλερς. Τυροπόλης με 3. Σύζερε ρεπάλα, rebound στο Σωτηρίου. Πέρασε η πάσα για τον Τροχαλιά. Άστοχο το τρίποντο, συνεχίζει την πολιορκία. 9-13 διαχειρίζει Γεροντάκη, ένα 4-0 σερί από τους πρωτοπόρους του ομίλου που πλησιάζουν τους 4. Πολυβάκης Πάνος. Στο δεύτερα κόλλησε η επίθεση. Βάλε στην χέρια του Πολυβάκη. Στεφανάκος. Στοχή στη λήξη του χρόνου. Και φάουλ του Κολυβάκη, τέταρτο ομαδικό. Ωρα του τρόπου να περάσει το μάτς. Ανάστηση για τον Ανδρεάδη. Κυρίου Ποστάρη γυρνά, αλλά θα σταματά. Καθαρά. Ο Στεφανάκος δεν έχει δώσει φάουλ. Κυρίου για 3, δεν μπαίνει το σουτ. Παραμένει το 9-13, ο Πανάκος. Γιαννίδης, μόνο που δεν βιάστηκε να εκτελέσει. Τελικά 2 και συνδέεται το Κολυβάκη, πρώτη του πόντι στο μάτς. 9-15. Γεροντάκι άστοχο, μάζεψε. Πανάκος. Τρόκος. Πανάκος. Πάει σανασμένα. Ξέφυγε ο Μαρομάη και έβαλε και το καλάθι. Κατά κράτος τον Τυροπόλης.
ξεκίνημα εξαιρετικό πρώτο δεκάλεπτο της Μπόλερ. Τυροπόλης πέρα του Ζορμπάνο που είναι εξαιρετικός αμυντικός, αλλά ο Τυροπόλης θα πάρει πίσω το γράμμα του. 11-17, 6 δευτερόλεπτα. Στεφανάκος σαν τον Θεανίδη, εκείνο στη λήξη θα ξεκίνει κρεμασμένος πάνω το τροχαλιάς, φινάλε πρώτη περίοδου στο συν 6 οι Μπόλερς. Δεύτερο δεκάλεπτο στο Ζεφύρι, πρώτη επίθεση για τον Πλαστιακό. Η Τυροπόλη Σωτηρίου Προχαλιά Αμπαγιάν για πρώτη φορά και τον Σιγά της Μεράδα. Ο Πανάκος πατώντας τη γραμμή ασκόφησε. Πρώτη πάσα του Αμπαγιάν είναι λάθος. Και το Κρόκος Βάκης απέναντι στον Πάνο που θα επιτεθεί και θα πάει όλο το δρόμο. 11-18. Ο Πάνο συνεχίζει να δίνει λύση σε άμυνα και επίθεση. Τροπόλης θα περάσει με follow, προσπαθεί ο Αβαγιάν, βγάζει έξω στο κυρίου. Ελευθερώθηκε με κάποιο τρόπο, αλλά κάνει έρπολα στην γωνία. Ο Πάνος τοποθέτησε τον συνδυασμό. Πάνω στην χέρια του Κρόκου. Αργυρόπουλος, Κολυβάκης, γύρισε σε ένα δύσκολο. Το πίεσε, το κατέφυσε. Αλλιά φτάνει γρήγορα στην άλλη πλευρά. Αυτή φάουλ από τον αρχηγό. Τον Μπόλερς. Δύο βολές. Τον Δημήτρη Τροχαλιά. Πήρε ο Κρόκος μπάλα και τώρα τη δίνει στον Κολυβάκη. Παίζει περίεργα τα παιχνίδια μου. Τη μπάλα Τυροπόλης. Όλες συνεχίζουν να βρέχουν πάρα πολύ ενέργεια στην άμυνα. Λάθος του Σωτηρίου, ο οποίος δεν έχει ξεκινήσει καθόλου καλά το παιχνίδι. Παραμένει με σαρκός ακόμη αναζητεί τα μαθήματά του. Με ότι οι μπλε προκρίθηκαν να είναι φαγόνα από την πάση των 64 του μπασκετατικά. 20-0 απέναντι στην Κυριακέφκα που δεν κατέβηκε. Στην επόμενη φάση θα αντιμετωπίσουν τους Komodo Dragons, ομάδα της Evolution και αυτή που έφαξε εκτός συνέχειας του Τριταερίες, μια ομάδα οκτάδας στη μεγάλη κατηγορία, στην Elite League by Betson. Ανάκος είναι πιο γρήγορος από τον Αβαγιάν, δημιουργεί για τον Αγγιόπουλο, αλλά η μπάλα φεύγει πίσω από το πόδι του. Ο Ζάκης επιστρέφει αντί του Ζορμπάνε, ο οποίος θα πάρει ανάσες. Είναι αυτός που κάνει τη διαφορά μέχρι στιγμής. Λεπτά ακόμη στο ημίχρονο. Τροπόλης Τροπόλης πιέζει και παίζει εξαιρετική άμυνα, ολοκληρώνει το κλέψιμο ο Αργυρόπουλος. Ζάκης θα περιμένει και τους συμπαίκτες του. Αργυρόπουλος, Στεφανάκος, πρέπει να το πάρει αυτό. Δεν πιάζει το Μάικ. Αργυρόπουλος πάσα πίσω από την πλάτη. Έχει συγκρατεί όμως ο Κολυβάκης που πατά το baseline. Ο
έφυγε ύπτα τέτοια στοχή. Πολύ σημαντικό για τον Βλαστιακό Σωτηρίου. Τροχαλιάς, αλλάζει κατεύθυνση. Ούτε αυτό το λέει, θα πει. Ο Λιβάκης, καλάθι από κοντά. Τέσσερις η πόδι του, ασίστ του Μουζάκη. 12-21. Συνεχίζουν να προστατεύουν αποτελεσματικά το καλάθι τους, βοηθούμενοι και από την αρχή της ορισμένες περιπτώσεις. Παραμένουν μπροστά, μια καλή διαφορά. Μανάκος, να πάνω το σκήνο Τυροπόλης, παραλίγο να τον αναγκάσει λάθος. Ο Μουζάκης βρίσκει χώρο να εκτελέσει άστοχα από την κορυφή. Το Χαλιάς. Χαλιάς πάει στην επαφή. Φαουλ του Μουζάκη. Πολλές για τον το Χαλιά. Πάμε πρώτα σε time out. Σε βγάρι βολών λοιπόν για τον Τροχαλιά. Κάνει το 13-21. Δύο φάουλ έχουν οι Πόλερς, κανένα ο Βλαστιακός. Ο πρώτος σχεδόν πεντάλεπτο της δεύτερης περίοδου. Δύο στις δύο από τον Δημήτρη, διαφορά πέφτει στους 7. Ζάκης. Καμπυλό σκοράρι, πολύ ωραία προσπάθεια. Τον Μουζάκη, ο οποίος ήταν από τους λίγους διαστροφέντες στην κακή εμφάνιση του Black Mamba. Λόλα στενασμένα, ο Μεράδης έχει επιστρέψει την πεδάδα και βγάζει την άμυνα. Με Ανδρεάδη, Ζορμπάνο, εδώ είναι πρώτα τη φάση. Κάνει το τρίπον το Ανδρεάδης. Ανδρεάδης, Ζορμπάνος, Μουζάκης, Κολυβάκης και Καβαλάρης για προσπάθεια στο παιχνίδι. Εδώ μαζεύει το rebound μετά την νέα αστοχή προσπάθεια του Σωτηρίου. Σωτηρίου Τροφαλιάς και Τυροπόλης στην περιφέρεια για τον Βλαστιακό. Μελόλα και Αβαγιάν κοντά στο καλάθι. Ιγκλέ, Ζάκης, Καβαλάρης. Πολύ πολύ καλή άμυνα Σωτηρίου. Βάλα όμως εκτός από τον Ζορμπάνο. Ενώ διαφορά σε 9 και πάλι. Τυροπόλης, θα νικήσει τον Ανδρεάδη. Δύσκολο καλάθι. 6-23. Ανδρεάδης ξεχασμένος από την άμυνα. Πατά γρήγορα. Ασίστ του Ζορμπάνου που τον είδε στο ανοιχτό γήπεδο. Ολιγορία εδώ στα μετώπιστον για τον Βλαστιακό που άρχισε να επιστρέψει. 16-25. Παλιάς, τη πάσα στον Σωτηρίου που περιμένει στημένος στη γωνία. Χάνει άλλο ένα σούτ, αλλά ο Τροχαλιάς είναι εκεί και η δουλειά θα γίνει από κοντά. Το 18-25. Κουμπάνος. Ο Βαλάρης για τον Κολυβάκη. Σωτηρίου τον ακολουθεί, ο Καβαλάρης εκτελεί πολύ άστοχα. Σέντρα σούτ τον Κολυβάκη. Κάνει 6 πόντους, 18-27. Συνεχίζει αυτή η αναλλαγή στη διαφορά μεταξύ 9 και 7 πόντων. Χέρι-χέρι δύο ομάδες στα τελευταία λεπτά. Πόντους πάει πολύ δυναμικά εκεί, αλλά έχασε προς τη στιγμή την κατοχή. Τζάμπολ στη συνέχεια. Η μπάλα παραμένει στον Βλαστιακό, αν κατάλαβα καλά. Yeah.
Βαγιάν, χαμηλώνει το σχήμα με αυτή την αλλαγή. Η μπλε. Βγαίνει για τον Λόλα. Ο Χαλιάς. Πολύ ωραία προσπάθεια από τον Δημήτρη. Πάει στο χειρόφρενο και μείωσε ξανά τη διαφορά. Βάκης. Πάνω στη Βάκης. Πάνω θα πάρει την ευθύνη, αλλά θα στοχίσει στην περιφέρεια. Αποχή για τον Πλαστιακό. Δύο λεπτά για το ημίχρονο. Πόλης. Παίρνει την μπαλά. Αλλιάς ξέφυγε για τα δεξιά, Ραλέξο για τον Κεροντάκη. Ο Λόλας θα πάρει τελικά το σουτ, είναι άστοχο. Πολύ χαμηλό το περιφερειακό ποσοστό του Βλαστιακού. Μια ομάδα που παίρνει βόλους από το τρίποντο. Σίγουρα περισσότερους από όσους παίρνουν οι μπόλερς συνήθως. Ο Ζάκης τελειώσει τη φάση με φλότερο καφαλάρι που πάθει για τον rebound. Βάλα εκτός από τον Κυροπόλη, 13 δεύτερα ακόμα. Ζάκης. Πασάρι απέναντι για τον Ζορπάνο. Βγαίνει ο χρόνος. Βγαίνει και προσπάθεια του Ζορπάνου ο Τροχαλιάς. Περνά το κέντρο. Όλες δύο φάουλες από το δεκάλεπτο και τα δύο για τους μπόλερς. Δύο Τυροπόλης. Βάκη και δύο φάουλ. Βάκης για τρεις. Ούτε τώρα το πρώτο του. Ο Καβαλάρης με την αξιρά του. 22 όλα για τους υπερούχους. Ο Πόλης ναύσαν μόνο του. Ο Δέτς τιμώρησε. Ο Λόλα περιμπάουν. Ο Τροχαλιάς δεν παίρνει το σουτ. Την άλλη ημιχρόνου στο Σπάρτακο 20-27. Οι μπόλερς θα πάνε περίφημα. Όλα έτοιμα σχεδόν για να ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο. 20 αγωνιστικά λεπτά ακόμα για να δούμε αν οι Young Bowlers μπορούν να κάνουν το κόλπο γκρόσο και να αναγκάσουν τον Βλαστιακό. Την πρώτη του φετινή και πρώτη ήταν μετά από πάρα πολύ καιρό. Η λογική λέει ότι θα είναι δύσκολο να παραμείνει τόσο άστοχος ο Πλαστιακός. Έχει τώρα την πρώτη του επίθεση μετά την ανάπαυλα. Τροχαλιάς, κάπα του Στεφανάκ. Μάικ κατεβάζει. Ο Ζορμπάνος είναι ελεύθερος για τρεις. Αλλά πληροβολεί άστοχα. Πιέζει όμως και παίρνει. Όλοι άλλο ένα κλέψιμο από τον σεσημασμένο Παναγιώτη Ζορπάνο. Φανάκος. Ζορπάνος για τρεις ούτε τώρα. Λέει το Αργυρόπουλο με τον Αραβαγιάν, θα του πάρει την μπάλα. Φανάκος. Μάζει για δύο, rebound του Λόλα και πήγε το κυρίο μπροστά.
Λιβάκης, Στεφανάκος, Ζορμπένος και Αργυρόπουλος από τη μία, Λόλα, Αβαγιάν, Σωτηρίου, Τροχαλιάς και Τυροπόλης, οι πέντε του Βλασιακού. Σωτηρίου από τη γωνία, το βάλε, ξεκινά καλά το δεύτερο μήχρονο, ένας παίκτης που έλειψε πολύ στο πρώτο μέρος επιθετικά, 23-27. Στη ζώνη η Λιπεδούκη, πώς το διάβασαν αυτό οι Μπόλερς. Ο Λιβάκης δεν μπορούσε να ξεμαργαριστεί με κάποιο απλό screen. Πάμε σε time out και επιστρέφουμε. Συνέχεια στο match, πάντα στο 23-27. Σωτηρίου που μπαίνει για τα καλά στην εξίσωση και μειώνει τον πόντο τη διαφορά. Πάμε και στο ξεκίνημα, θέλει πολύ προσοχή το μαρκάρισμά του και αν ξεκίνησε πολύ άστοχα. Ο Λιβάκης, αυτός και αν θέλει προσοχή. 26-29. Overplay η άμυνα του Αργυρόπουλου. Λόλας από την κορυφή συνδέεται και αυτός και ο Βλασιακός βρίσκει τον καλό του εαυτό με τρία σερί τρίποντα, ισοφαρίζει το μάτς 29 όλα. Να δούμε πως θα αντιδράσουν οι Μπόλερς σε αυτή την άμυνα ζώνης, δεν του ταιριάζει. Το οποίο θα δούμε αν θα μετρήσει, θα υπάρξει σύσκεψη διαιτητών. Καλά σου μετράει. Αλέξανδρος Μιζάκης, 29-31 και μια βολή. Παραμένουν σε θέση οδηγού οι Young Bowlers. Το Σωτηρίου πήρε χαμηλά. Χαλιάς. Αβαγιάν προσπαθεί και σώζει. Πιέζει όμως ο Ράπτης και του παίρνει την μπάλα. Ο Λιβάκης για τρεις στον εφενδιασμό. Δεν σηκώθηκε με την χαρακτηριστική του αυτοπεποίθηση ο Γιώργος εδώ. Πάνει και θα αρχίσει. Άμυνα πάντως βγαίνει και πάλι. Τους Young Bowlers. Ζάκης. Ζάκης, Πάνος. Ζάκης. Για δύο πατά. Μακρινή του Τυροπόλη, κόβει και ολοκληρώνει για την άμυνα από Λιβάκη. Σε εντυπωσιακή και αυτή η αμυντική προσπάθεια των φιλοξενούμενων. Μπορεί να έχουν δεχτεί τρία μακρινά σουτ, αλλά συνεχίζουν να μασάνε σίδερα στα μετώπιστα. Οι γρυλισιώτες. Λάθος τώρα του Κολυβάκη, ο Σωτηρίου κλέβει. Σωτηρίου όλο το δρόμο, καλάθι από τα αριστερά. 31-32. Ζάκης. Φόρτος.
Βάκη, Γουράπη. Βάκης για δύο στο στόχο. Γουράπη 31-34. Σταυρωτή, 8 δευτερόλεπτα και άλλο κλέψιμο. 2-2. Μουζάκης. Τι έχουμε τώρα. Τεχνική ποινή στον Τυροπόλη. Δεν κατάλαβα για ποιο ακριβώς λόγο, αλλά... Ο Τυροπόλης αποβάλλεται. Έχει αντιαθλητικό φάουλ από το πρώτο δεκάλεπτο. Και μια τεχνική ποινή τώρα εκτός αγώνα. Ένας βασικότατος παίκτης του Πλαστιακού. Δεν κατάλαβα τι ακριβώς έγινε τώρα. Και χρεώθηκε τεχνική ποινή. Γέρνει σημαντικά από την πλευρά των Bowlers μετά από αυτή την εξέλιξη. Πολυβάκης για 3, ναι, 31-38. Οι Bowlers έχουν πλέον πολύ μεγάλες πιθανότητες για το κόλπο γκρόσο. Τροχαλιάς, Σαβαγκιάν, ξανά Τροχαλιάς και Λόλας για 2. Δεν απαντάει. Μπλε. 4,5 ακόμη λεπτά στην τρίτη περίοδο. Τροχαλιάς. Προσποιείται εξαιρετικά την behind the back πάσα. Κερδίζει το φάουλ και θα πάει στην γραμμή. Τρίτο φάουλ του Αργυρόπουλου. Θα πάει γρήγορα στον πάγκο για να επιστρέψει, για να πει μάλλον για πρώτη φορά το δεύτερο ημίχρονο με τον Θεανίδη. Δύο βολές για τον Δημήτρη Τροχαλιά. Με μεγάλη καμπύλη το χάνει. Θεανίδης όμως είναι στο κατάλληλο σημείο. Λότερη του Μουζάκη, Πάρτο Αβαγιάν, Βολές και Βολές. Στο Βαγκιάν. Αλλαγή στο online για τον Λαφιακό. Εντάξει, εκεί στην πρώτη. 3-39. Τρίποντο. Ο Γεροτσάκης θα την δώσει, αλλά εκεί που μετά την μπάλα είναι μόνο Μουζάκη. Μουζάκης με Eurostep. Καλά του βάζει. 33-41. Ζεμπάν
το κλέψιμο. Μητροχαλιάς. Φάουλ τώρα. Το momentum είναι ξεκάθαρα με τους Bullets, οι οποίοι όπως και στο προηγούμενο μάτς, έτσι και στο αλωτινό, παίζουν για τον αρχηγό τους. Παίζουν για τον Μάικλ Στεφανάκο. Εκείνοι ξέρουν τον λόγο, γι' αυτό αρχίζει. Φάουλ κερδίζει ο Τροχαλιάς. Αυτός και ο Ζωτηρίου τώρα πρέπει να βγουν μπροστά και να τραβήξουν το κουπί για τον Βλαστιακό, που μετά την αποβολή του Τυροπόλη έχει αποδυναμωθεί σοβαρά. Θα να μην έφταναν οι τενακάρα απουσίες που έχει. Αυτοματικό ήταν αυτό για τους Μπόλερες. 3 έχει ο Βλαστιακός. Ο Χαλιάς συνεχίζει εξαιρετικά από τη γραμμή και τη δεύτερη. Ο Μάικ θα μπει τώρα αντί του Ζορμπάνου. 35-41, 3 και 22 για την τρίτη περίοδο. Μάικ αφήνει την μπάλα να κυλήσει. Στεφανάκος. Ράπτης, ξαναδίνει. Το Λιβάκι στη γωνία. Είναι άτυχος εδώ ο Γιώργος. Ο Θεανίδης όμως παίρνει κι άλλο rebound. Κάνει πολύ καλή εμφάνιση ο Βασίλης. Και θα δοκιμάζει και τρίποντο. Είναι εύστοχο, δεύτερο δικό του στο μάτς. Και κοιτάξτε πώς πανηγυρίζουν οι Bullets. 15-44, Βασίλης, Θεανίδης. Έχει πλεονέκτημα, γυρνά, αλλά δεν το εκμεταλλεύεται. Βγάζει και την άμυνα ο Θεανίδης. Όλες οι δοφάρες ήταν το μεγαλύτερο της προβάδισμα στο ΜΑΤ και έχουν την ευκαιρία να πάρουν την ψήφια τιμή τώρα. Στεφανάκος θα περάσει, θα πάει για κάτι δύσκολο. Βάλα από ξανά στα δικά του χέρια. Διαφορά στους 11 για πρώτη φορά. Λόλας, Τροχαλιάς. Πολύ συγκεκριμένα Βλαστιακός. Τροχαλιάς απέναντι σε όλους. Κερδίζει το φάουλ, θα πάει ξανά στη γραμμή ο Δημήτρης. Κρόκος και Ανδρεάδης στη θέση των Μουζάκη και Ράπτη. Ο Χαλιάς συνεχίζει αλάνθαστος. 7-46. Πολύ δρόμο το μάτι ακόμα. Στεφανάκος. Ανδρεάδης από τη γωνία. Δεν μπαίνει το σουτ. Rebound από τον ίδιο με την υπόχεια του Θεανίδη. Συνεχίζει να δίνει λύσεις. Κολυμπάκης για τρεις. Στο σίδερο. Η μπάλα για τον Βλαστιακό. Σωτηρίου για τρεις μέσα, μεγάλο σούτ Σωτηρίου, άλλο ένα. 40-46. Σωτηρίου και Τροχαλιάς. Την πάρει από το χέρι τον Βλαστιακό. Καλό αυτό το τρίποδο για τους Bullets. Και άλλη δεύτερη επίθεση όμως. Ανδρεάδης το ζυγίζει. Θα το χάνει και πάλι. Ο Θεανίδης ανανεώνει. Ο Κολυβάκης θα στηθεί. Τώρα ο Βλαστιακός έχει την ευκαιρία να πλησιάσει επικίνδυνα. Ο Χαλιάς για τρεις. Δεν μπαίνει το σουτ. Σωτηρίου.
φάση με φάουλ. Ο Γεροντάκης με το τέταρτο ομαδικό, καλό φάουλ ήταν αυτό. Πανάκος, μικρή απόκληση στα δύο χρονόμετρα τώρα. Δεν είναι Θεανίδης να βάλει σκλήνη. Σε Πανάκος εκμεύει, έξυπνα το φάουλ, βάζει και το καλάθι. Φωνάζει παρόν ο αρχηγός, 40-48. Και 11 δευτερόλεπτα ακόμη στο ρολόι. Ανίδη, βολές λόγω μαρικών. Σε πρώτη. Αρνείται να χάσει βολή ο Δημήτρης από το Χαλιά. 42-49, 3 δευτερόλεπτα. Μακρινή του Κολυβάκη, κύριο Κρόκος. Στεφανάκος πέταξε με το δεξί τη μπάλα παραλίγο με ταμπλό. 42-49, οι Μπόλερς διατηρούν το εφέτης προβάδισμα. Ένα δεκάλεπτο ακόμα για να μάθουμε αν θα πάρουν αυτή την τεράστια νίκη έκπληξη. Τέταρτο δεκάλεπτο. Σπάρτακο. Και λίγο πριν ανοίξω την κάμερα, ο Σωτηρίου την κοιτά και λέει: έχει κοιμηθεί ο Θεός. Δεν ξέρω αν αυτό συμβαίνει. Οι Μπόλερς είναι τόσο καλοί σήμερα και έχουν εκμεταλλευτεί στο μέγιστο την κατάσταση που έχει προκύψει. Ο Λευκιακός έχει βρεθεί κι άλλες φορές σε δύσκολη θέση με μικρό ρόστερ. Μετά τούτου εκτός αγώνα. Σήμερα όμως φαίνεται ότι είναι η δυσκολότερη του αποστολή για την διατήρηση αυτού του τεράστιου Άγκη του Σερί. Στεφανάκος στη γραμμή. Κάνει το 42-50. Στεφανάκος, Κολυβάκης, Κρόκος, Ανδρεάδης και Θεανίδης από τη μία. Με Γεροντάκη, Τροφαλιά, Σωτηρίου, Λόλα και Αφαγκιάνο, Πλαστιακός. Σωτηρίου είναι πιο γρήγορος από τον Κρόκο. Κάνει φάουλ χαμηλά. Καλό φάουλ. Λόλας μάζει τρίποντο, δεν είναι καλό. Έρπολ. 9 λεπτά ακόμα. Πανάκος. Σάρι για τον Θεανίδη. Τον Γιάννη. Ξανά στον αρχηγό έβαλα. Πάσα από για τον Βαγκιάνο. Κολυβάκης από κοντά. 42-52. Μπορεί να μην έχει συνδεθεί ακόμη πολλές φορές από μακριά, αλλά βρίσκει τρόπους να προσφέρει λύσεις. Προχαλιά στεναγμέναν. Κοντά στο καλάθι τον Στεφανάκο του παίρνει το φάουλ. Θα πάει μία ακόμα φορά στη γραμμή με τη μέση προχαλιάς εκεί όπου θα έχει πάει περίφημα. Πρώτη άστοχη μετά από πάρα πολλές σερί εύστοχες.
Καλογιάδης για 3. Δεν μπαίνει το σου. Μπάουν την όλα ψηλά. Πάσα για το Σωτηρίου. Πάλι του Στεφανάκου. Τρίτο για τους μπόλερς νωρίς. Σε 40 λεπτό. Ένα φάουλ μόλις. Έχει ο Βλαστιακός. Που ψάχνει τρόπο αντίδραση και επιστροφή από το μείον 10. Προχαλιάς πέναντι σε 2 μαζί, πολύ μεγάλο κομμάτι εδώ. 44-52. Τελικά κέρδισε το φάουλ εκείνος παραλίγο. Να βάλει το καλάθι. Δύο βολές. Σε πρωτή. Αυτό είναι για τον Γεροντάκη. Σωτηρίου ξανά. Γεροντάκη για 3. Σίδωρε μπάλα. Καθαρίζει το ριμπάουντ ο Ανδριάδης. 7 και 15 για το τέλος. Οι μπόλερς καλά κρατούν. Σωτηβάκη. Σε ανίδη στενασμέναν. Αστόχησε. Έρχεται ο Κολυβάκης όπως θα βρίσκει ψηλά για να ανανεώσει. 10 δευτερόλεπτα. Πανάκος, ο Σπίς, ο Λιβάκης για τον Κρόκο. Δεν μπαίνει το σύνολο. Λήξη χρόνο επίθεσης. Ο για τα δεδομένα του έχει μείνει πάρα πολύ χαμηλά. Μην έβαλε μόλις 20 πόντους το πρώτο εμίχρονο. Λόλας για 3, ούτε αυτό θα μπει. Η πλάστηκα γέρνει εδώ ένα και περισσότερο προς την πλευρά των φιλοξενούμενων που οδεύουμε προς το φινάλε. Θα πάνε σε όλο ένα και μεγαλύτερες επιθέσεις. Ο Λιβάκης ανανέωσε και σκόραρε από κοντά. 44-56. Μπορεί τα τρίποντα να μην μπαίνουν. Οι πράσινοι όμως βρίσκουν τρόπο να διευρύνουν το προβάδισμά τους. Το Χαλιάς, κρατά σταθερό. Υπάρχει τώρα Βαγιάννα, αλλά ο Κολυβάκης είναι παντού. Το ίδιο και ο Λόλας με Μπλοντζόν εκεί παραλίγο να κλέψει. Είναι για τους μπόλερς. Βρισκάρουν την πεντάδα τους τώρα οι φιλοξενούμενοι. Γυρόπουλος αντί του Κρόκου. Πάνος Κολυβάκης για 3. 44-59. Μεγαλύτερο προβάδισμα. Το παιχνίδι είναι αυτό το συν 15 που βάζει πλέον πάρα πολύ δύσκολα τον Βλαστιακό. Γεροντάκης για 3, απαντάει ο αρχηγός. Άλλος είπε εδώ τον Γεροντάκη. 7-59 Κολυβάκη. Το ξανακάνει. 47-62 αυτός. Είναι ο Γιώργος Κολυβάκης. Το Χαλιάς. Το Τυρίου. Κυβοβολή και αυτός, αλλά δεν συνδέεται. Ο Λόλας πήρε μεγάλο rebound και θα πάει στη γραμμή για δύο βολές. Yeah.
Το 62 μπήκαμε στο τελευταίο πεντάλεπτο. Όλο ένα και πιο κοντά σε μια τεράστια νίκη Young Bowlers, ίσως την σημαντικότερη της ιστορίας τους. Λάθος την επίθεση των φιλοξενούμενων. Κυρία για τον πλατειακό να μειώσει. Ο Χαλιάς, καλή ραχιαία, άλλαξε κατεύθυνση. Τι μάτς κάνει ο άνθρωπος. '60-62 και η συμπληρωματική βολή θα εκτελεστεί μετά το time out. Εδώ είμαστε, 4-24 για το φινάλε. Χαλιάς χάνει τη βολή, ο Κολυβάκης μαζί με το rebound. Κολυβάκης, Ζορμπάνος, Μουζάκης, Ράπτης και Αργυρόπουλος μετά τον Βόλερς, παγίδα στον Μουζάκη που βρίσκει λύση. Μουζάκης είναι ο Αργυρόπουλος, ο Μουζάκης χτυπά την αλλαγή. Κολυβάκη προσθεί σε βήματα. Η συνέχεια κρίμα γιατί το έβαλε κιόλας. Τα 2-62 αρνείται να παραδοθεί ο Δημήτρης Πετροχαλιάς. Στον πάγκο Αργυρόπουλος επιστρέφει ο Θεανίδης. Εσάκη βολή. Τα 3-62. Ζάκης, Ράπτης, Μουζάκης, πυροβολή και συμβαίνεται. Πανηγύρια στον πάγκο των Bowlers και κλέψιμο του Ζορμπάνου. Απίστευτοι βρυλισιώτες απόδειξε στο Σπάρτακο. 53-65, πώς να χαθεί αυτό το μάτς πλέον. Και σύρυμα στο Μουζάκι, Ζορμπάνος για το κερασάκι στην τούρτα, δεν μπαίνει. Πάνω του Λόλα. Και ένα ακόμη κλέψιμο. Όχι, τζάμπολ έχουμε. Περνά, δεν περνά την πάσα τελικά για τον Θεανίδη. Μακρινή του τροχαλιά δυνατή. Ποιος φλερτάρει με τεχνική ποινή εκεί. Παραμένει το 53-65. Ζορμπάνος, Ζάκης, φεύγει, θα πάει όλο τον δρόμο, θα δείξει το φάουλ. Thank you.
66. Υπάρχει ένα συγκνήθημα στο στρατόλο του Γλασιακού. Φαουλ κερδίζει ο Τροχαλιάς, άλλο ένα. Πολλές ομαδικών που συμπληρωθεί τα ομαδικά και στις δύο πλευρές. Σωτηρίου το κέρδισε. Σωτηρίου, διορθώνω. Του Ζορμπάνου. Τεράστια εμφάνιση από τους Πόλερς. Αμυντικά και επιθετικά έχουν κάνει το τέλειο μάτι. Απόψε βήματα του Ράπτη τώρα. Νέα κατοχή του Μπλε. Χαλιάς, καλή σταυρή του Δημήτρη. Καλάθι δεν μπαίνει ούτε από τον Αβαγιάννη. Άντε κυρίου βολές για το Μουζάκι. Πρώτη ήττα για τον Πλαστιακό μετά από και εγώ ξέρω πόσο καιρό. Μόνο η πρώτη θα παραμείνει τριποδοκρατία σε αυτόν τον όμιλο. Πολλοί θα αναχαρίσουν βαθμολογικά και ψυχολογικά με αυτό το πολύ μεγάλο αποτέλεσμα. Η άμυνα έπαιξε εδώ, Κολυβάκη, θα είναι δυνατόν. Σωτηρίου για τρεις. Δεν παίρνει το σουτ, ψηλά ο Λόλας. Πολύ ψηλά. Καλά και φάουλ. Παίζουμε το χρόνο τώρα οι Μπόλερς. Μουτσάκης, παίρνει πάλι το καλάθι. Πάρτε την baseline ο Ράπτης. Τελευταία 40 δευτερόλεπτα στο μάτς. Μουτσάκης όλο τον δρόμο. Δεν καταφέρει να σκοράρει. Μακρινή του Κολυβάκη. Καβαλάρης. Θα βάλει το κερασάκι στην τούρτα. 96-69. Τεράστια νίκη για τους Young Bowlers.
Λαφτιακός δεν θα κάνει επίδεση. Γνωρίζει την ήττα για πρώτη φορά φέτος. Ξαναλέω μετά από ένα τεράστιο νικηφόρο σερί ο περσινός πρωταθλητής της Development League. 56-69 φινάλε στον Σπάρτακο, νίκη δήλωση για την ομάδα του Μιχάλη Σαβανάκου.